Αυτοδιοικητική πρόταση ποια είναι, αν αφήσουμε δηλαδή στην άκρη τις επιταγές των κομμάτων, τα όλα όσα πρεσβεύουν τα κόμματα και οι εκπρόσωποι τους, αυτοδιοικητικά, ποια είναι τα ζητήματα που θεωρείτε ότι είναι άμεσης προτεραιότητας στην παρούσα φάση για την πόλη της Θεσσαλονίκης? Ναι, καταρχήν να ξεκινήσουμε από την αφετηρία ότι τα αυτοδιοικητικά ζητήματα, όπως είπα και πριν, δεν είναι ξεκομμένα από τα συνολικά ζητήματα. Και τι εννοώ? Το ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα της ανεργίας είναι ένα πράγμα στο οποίο ο Δήμος μπορεί να κάνει πράγματα. Παρόλα αυτά, δεν αφορά μόνο το Δήμο Θεσσαλονίκης. Διότι το μεγάλο ζήτημα που πρέπει να απαντήσει η κάθε δημοτική αρχή σε αυτή την περίοδο είναι από πού θα βρεθούν οι πόροι. Το αν υπάρχουν λεφτά, για να το πούμε με διαφορετικό τρόπο, για να μπορέσουν να ικανοποιηθούν τι, οι ανθρώπινες ανάγκες. Για μας, το πρώτο και το βασικό πρόβλημα που βιώνει αυτή τη στιγμή ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη είναι το ζήτημα της ενεργείας. Απέναντι στην ενεργεία, το αίτημα το οποίο βάζουμε και είναι αίτημα του κινήματος και όλων των ανθρώπων που πάλεψαν ένα προηγούμενο διάστημα, είναι επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων. Αυτό που βλέπουμε με τον Καλλικράτη όλα τα τελευταία χρόνια είναι απολύσεις. Ήδη στη λίστα της διαθεσιμότητας που βάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουμε και εργαζόμενους στους Δήμους. Ναι. Ήδη η αξιολόγηση είναι ένα θέμα. Τι μπορεί να κάνει ο Δήμος? Να κάνει αυτό που είπα, επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων. Μπορεί. Προφανώς μπορεί να το κάνει αν συγκρουστεί με όλη αυτή την πολιτική. Ναι, ένας δήμαρχος ο οποίος θα λειτουργήσει μέσα στο πλαίσιο του Καλλικράτη με τους πόρους οι οποίοι πραγματικά έχουν συρρυκνωθεί αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί. Αυτό που θα κάνει θα διαχειριστεί τη φτώχεια. Θα διαχειριστεί μια κατάσταση η οποία, με την οποία εμείς δεν έχουμε την αυταπάτη ότι πρόκειται να αλλάξει η ζωή των απλών ανθρώπων γύρω μας. Άρα, μπορεί να κάνει ο Δήμος πράγματα. Μπορεί, για παράδειγμα, σε σχέση με το κυκλοφοριακό, να γίνουν τα μεγάλα έργα, τα μέσα σταθερής τροχιάς. Είναι πολιτικές τις οποίες μπορεί να κάνει. Έχουν να κάνουν με την εξέβρεση των πόρων.